Με την παραίτηση του Προέδρου του Τραπεζικού Κλάδου, περικοπές αμοιβών 42 υψηλόβαθμων στελεχών και επιστροφή αποζημιώσεων πρώην εργαζομένων, η Τράπεζα Μιζούχο κλείνει την υπόθεση με τα δάνεια προς μέλη της μαφίας. Η έρευνα της Ειδικής Επιτροπής έδειξε ότι η διοίκηση δεν προσπάθησε σκοπίμως να συγκαλύψει το σκάνδαλο. Παρ' όλα αυτά, μέλησε να δράσει αποτελεσματικά ενάντια στα δάνεια που θυγατρική της χορήγησε σε μέλη της Γιάκουζα, δηλαδή του Ιαπωνικού υποκόσμου.